Γεια σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βιντεάκι WRC7. Σήμερα λοιπόν θα συνεχίσουμε το career μας. Είχαμε ξεκινήσει στην κατηγορία τη Junior. Θα προχωρήσουμε να παίξουμε τα επόμενα rally και να δούμε αν θα μας αναβαθμίσουν στην επόμενη κατηγορία που είναι νομίζω η WRC2. Αν και είναι νωρίς, το συμβόλαιο είναι για 2 χρόνια αν θυμάμαι καλά. Χρησιμοποιούμε τη μονιέρα Thrustmaster T300RS Alcantara και τα γάντια τα Sabelt. Τα οποία είναι γάντια κανονικών αγώνων και τα έχω βάλει για να προστατέψω την τιμονιέρα και το αλκαντάρα της. So, continue. Βλέπουμε και γενικά όλη την ομάδα εδώ πέρα έτοιμη. Να το Fiesta το D-Mac μας. Calendar, λοιπόν. Πάμε στο Rally Πολωνία, στο πολωνικό. Είναι ο τρίτος γύρος από τους 6 γύρους που έχει το πρωτάθλημα το Junior. Έχει 2, 3 ειδικές και 1 Power Stage. Τέλεια. Λοιπόν, ας φορέσουμε γαντάκι. Yes. Και πάμε να δούμε πώς θα τα πάμε στο πολωνικό Rally. Μέχρι τώρα έχουμε 2 στις 2 νίκες, αν θυμάμαι καλά. Εδώ Rally Objective είναι να είμαστε τρίτοι. 3 πρώτες ειδικές. Δεν έχει setup να κάνουμε, το είπαμε και την προηγούμενη φορά αυτό. Δεν έχει setup γενικότερα να κάνουμε στο παιχνίδι, τουλάχιστον στο career μέχρι τώρα, έτσι. Θα δούμε, φαντάζομαι στα R5 θα έχει να κάνουμε setup. Δεν μας προβληματίζει αυτό, όλα ίδια είναι τα αυτοκίνητα. Και ξεκινάμε. Πρώτη ειδική είναι η υπερειδική της Rally Πολωνίας, με τις λάσπες και όλα αυτά. 100% tarmac lay. Και πάμε να δούμε τι θα γίνει. Καλή επιτυχία. Τα αυτοκίνητα είναι πολύ αργά, είναι μπροστοκίνητα. Right 2, don't cut into junction, left 3, tighten. And right 2, over bridge, into crest, caution. Καθαρός καιρός, βολεύει αυτό. Αυτή τη στιγμή ολοκληρώσαμε τον πρώτο γύρο και πάμε από τη μέσα μεριά της ειδικής. Πάρα πολύ ωραία γραφικά. Έγινε πάρα πολύ καλή δουλειά στο WRC7. Έχουν διορθωθεί πράγματα πολλά από το WRC6, συμπεριφορά των αυτοκινήτων. Γενικότερα φαίνεται ότι ο τίτλος συνεχώς αναβαθμίζεται. Και τελειώνουμε την πρώτη ειδική διαδρομή. Πρώτη. Και με 6 δευτερόλεπτα το δεύτερο. Πάρα πολύ καλή. Πάρα μα πάρα πολύ καλή πρώτη ειδική. Δεύτερη ειδική διαδρομή της πρώτης μέρας και μετά έχουμε σέρβις. 7 χιλιόμετρα. Παρανόβο. Βροχερός νομίζω καιρός. Δεν, από ό,τι βλέπουμε εδώ πέρα. Θα δούμε και τι θα κάνει στην πίστα μέσα, στην ειδική. Ναι, βροχερός ο καιρός. Πότα βλέπω, ψιλονύχτα δηλαδή. Για να δούμε. Να δούμε αν θα γλιστράει κιόλας. Μας ξέφυγε εδώ λίγο. Μας έφυγε το αυτοκίνητο. Γλιστράει λίγο, ξεκολλάει το πίσω μέρος.
Λογικό σε μπροστοκίνητο αυτοκίνητο. Οπότε πρέπει να οδηγήσουμε με προσοχή. Διαρκείας. Και τα δεξιά. Δεν χρειάζεται χειρόφρενο το παιχνίδι γενικότερα. Καθώς δεν δουλεύει και πάρα πολύ σωστά το χειρόφρενο, φέρνει το αυτοκίνητο σε νεκρή κατάσταση. Ίσως είναι κάτι που πρέπει να κοιτάξουν στο επόμενο παιχνίδι να το φτιάξουν. Όπως και το συνοδηγό, όπου πολλές εντολές του είτε τις καθυστερεί είτε τις λέει λάθος. Μέχρι τώρα νομίζω πάμε πάρα πολύ καλά. Δεν έψε τώρα ο δρόμος πολύ μέσα στο δάσος. Flat right, long, tighten, into left 5, over crest. And right 3, don't cut, tree in and over bumps, 150. Right 3, don't cut, keep in, danger, and left 3, short, don't cut, 30. Press into left 5, narrows, and right 5, tightens, short. Flat left, into right 6. Into chicane left, house out, don't cut, 100. Left 5, oh. Tightens more, short, 50. Oh, what the hell is this? I'm going to tell you. Έχω ανεβάσει λίγο τις μοίρες στο τιμόνι, έχω πάει στις 400. Καθώς εδώ πέρα δεν χρειάζεται πάρα πολύ να διπλώνεις τα χέρια σου. Και από το με σκηνής δεν είναι ότι καλύτερο. Right 4, don't cut, haystack in, and left 3, narrows, don't cut, 50. Right 3, don't cut, 30. Το τσεκάρω να δω αν θα βολέψει. Over, finished. Τερματισμός, για να δούμε, είχαμε και κάποιες άτυχες στιγμές. Ναι, είναι 11. Ήταν δύσκολη αυτή το τετακέ που είχαμε. Και πέσαμε δεύτερη, 0-0-86. Εντάξει, νομίζω ότι το έχουμε. Δεν είναι ούτε ένα δευτερόλεπτο. Πάμε να δούμε τι ζημιές έχουμε κάνει στο αυτοκίνητο. Μικρές ζημιές στη μηχανή, καμία στο gearbox και στις ταχύτητες και στο τιμόνι. Φρένα λίγο, λάστιχα λογικό. Λίγο ανάρτηση και bodywork τίποτα. Προλαβαίνουν να φτιάχνουν σε μισή ώρα η οδηγία από 45 λεπτά. Η μηχανική. Πάμε να δούμε ποια είναι η τρίτη. Είναι η 8 χιλιόμετρα ειδική διαδρομή. Εδώ πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Και η τελευταία τι είναι η δεύτερη. Σαν αυτή που τρέξαμε, αλλά με καλές συνθήκες. Οπότε πάμε για μια καλή. Τώρα τρίτη ειδική 8 χιλιόμετρων, 8,5. Επιστρέφουμε στην τέταρτη που ήταν ίδια με τη δεύτερη, να κάνουμε και εκεί ένα καλό χρόνο και να εξασφαλίσουμε την νίκη μας σε αυτό το ράλι. Καλός ο καιρός.
8 χιλιόμετρα. 13 square right, 50, crest 60. Right 3, keep in, and left 6, tighten, keep in. Into right 3, don't cut, 40. Right 3, long, over crest, 70. Αυτές τώρα δεν είναι τριάρες, όπως βλέπετε. Γι' αυτό και τους περνάμε flat out. Αυτή είναι η ειδική τυχάνη να την ξέρω λίγο, γιατί την τρέξαμε στο εβδομαδιαίο. Μπορείτε να δείτε σε άλλο βίντεο στην playlist WRC7 αυτή την ειδική. Με άλλο αυτοκίνητο βέβαια. Αλλά τώρα που την κάνω τη θυμάμαι λίγο, οπότε θα την πάμε πολύ γρήγορα. Δεν θα μας προβληματίσει, εκτός αν κάνουμε κάποιο πολύ μεγάλο λάθος. Δεν νομίζω θα μας τυχήσει αυτό κάτι. Θα δούμε όμως, μπορεί και, και τα μποτάκια να είναι και αυτά εξίσου δύσκολα, εξίσου εξοικειωμένα. Ωραίο διόρθωμα εδώ. Flat left, over crest, 100. Left four, short. Πάμε στο κλειστό κομμάτι της πίστας, με τα δέντρα. Right five, short, into tarmac, right four, break. Into left three, short, cut, 30. Και αυτή η πίστα έχει και άσφαλτο μέσα. Οπότε εμείς με τα χωμάτινα εδώ πέρα θα γλιστράμε. Γι' αυτό θέλει προσοχή στο φρενάρισμα, προοδευτικό φρενάρισμα. Και γκάζει στην ευθεία. Πάντα με δυσκολεύει εδώ η εναλλαγή. Νομίζω πάμε πάρα πολύ καλά. Η Πολωνία γενικά είναι flat out περισσότερο κομμάτι της. Δηλαδή δεν έχει κάποια φουρκέτα ή κλειστό σημείο. Left 3, short, opens, 50. Flat left, into flat right, bumps, 30. Right 4, short, don't cut, into crest. And flat right, tightens 3, keep in, and left 4, bumps, opens, 40. Flat left, 40, caution, brake, left 1, house, 30. Right 5, tightens 2, long. Left 5, long, over jump, maybe, long, kicks, 80. Left 3, opens. And left 6, and flat right, tightens 5, don't cut, 30. Left 6, tightens 4, short, narrows, and right 5, 30. Caution, right 3, short, 40. Στενάει εδώ, με jumps, εδώ λίγο προσοχή και τερματίζουμε. Ωραία, καθαρή η δική νομίζω. 1-2 λαθάκια, άρα άνετα μπροστά. Συν 11. Και στη κοινική, συν 11. Πάρα πολύ καλά. Ρωτά. Πάμε σερβις και πάμε για την τελευταία και ειδική, την Power Stage. Για αυτό το ράλι.
engine, brakes, ελάστιχα και με πολύ ελάστιχο γενικότερα. Μισή ώρα, μηχανική θα το φτιάξουν full, θα καινούριο. Και πάμε για την τελευταία ειδική διαδρομή που ήταν ίδια με τη δεύτερη που τρέξαμε με τη βροχή. Για να τελειώσουμε το ράλι. Μακάρι να πάνε όλα καλά, είμαστε συν 10 μπροστά. Να μην κάνουμε κάποιο μεγάλο λάθος εδώ. Πήγα να τα πάρω όλα με τη μία και εγώ, θερμαγκάζει. Και εδώ γυρίσαμε τώρα. Τα πάμε χωρίς λάθος. Κάναμε derby μόνοι μας. Σεμνά και ταπεινά. Δύο τελευταία σέκτορ. Right 3, don't cut, keep in, danger, and left 3, short, don't cut, 30, press, into left 5, narrows, and right 5, tighten, short. Θέλει τα φρένα με ίσιο τιμόνι. Into chicane left, house out, don't cut, 100. Χάσαμε τον αγώνα μόλις τώρα. Μόλις τώρα χάσαμε τον αγώνα. Και μάλλον χάσαμε το ράλι, αλλά έτσι είναι τα ράλι. Δεύτερη. Δεν πειράζει. Πετύχαμε νομίζω το στόχο και της ομάδας. Μια δεύτερη θέση δεν είναι κακή.
Μια χαρά. Τέλεια. Αν δεν είχαμε τη δεύτερη έξοδο θα ήμασταν ακόμα καλύτερα. Άρα cool. Και μετά τις δύο πρώτες θέσεις στα δύο πρώτα ράλι και τη δεύτερη στο δεύτερο ράλι συνεχίζουμε να είμαστε πρώτοι στη βαθμολογία. Απομένουν άλλα τρία ράλι νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Κάντε like αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε subscribe στο κανάλι για να βλέπετε όλα τα βιντεάκια που ανεβάζουμε με sim racing γενικότερα. Σας περιμένω στο επόμενο live stream Δευτέρα και Τετάρτη σε 9 ώρα το βράδυ στο twitch.tv/bratsaki. Κάντε follow στο social media για να μαθαίνετε τα νέα για το stream, για τα βίντεο και τα λοιπά που ανεβαίνουν. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά σε επόμενο βίντεο ή στο live. Γεια σας!